τα πουλούσε σε μάντρες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και το βίντεο από τη δράση του. Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν χάρη στις ενέργειες που έκανε ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων, γιατί του έκλεψε το αυτοκίνητο. Πήγαινε δηλαδή με το γερανό του Δήμου, ενώ ήταν σε υπηρεσία, και έκλεβε τα αυτοκίνητα των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν ο ιδιοκτήτης έξω από το μαγαζί του, δεν το βρήκε το αυτοκίνητο. Εδώ βλέπουμε ότι έχει βάλει κανονικά τους σημάντες και το σηκώνει το αυτοκίνητο. Φυσικά δεν κινεί τις υπόψεις, γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι ο υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και παίρνει τα αυτοκίνητα τα οποία είναι παρατημένα. Ε. Είδε λοιπόν ο ιδιοκτήτης ότι έλειπε το αυτοκίνητο, είδε τις κάμερες από το μαγαζί του. Είναι γερανοφόρο του Δήμου, πήγε στην αστυνομία, στο τμήμα ληστείων της Θεσσαλονίκης, και μετά οι αστυνομικοί από το ληστείων με τις ενέργειές τους έφτασαν στον υπάλληλο του Δήμου. 5 αυτοκίνητα έκλεψε έτσι και τα πουλούσε μετά σε μάντρες. Και αν δεν υπήρχε κάμερα εκεί που δεν τη γνώριζε, δεν θα βρίσκαμε άκρη ποτέ, βεβαίως. Η Ρώση, ευχαριστώ και πολύ.